Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στην όμορφη παραδοσιακή παρέα της Μαυροθάλασσας. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ φίλους από την ΕΟΡΔΕΑ, με τους οποίους έτσι μας συνδέουν έτσι κοινές ανησυχίες, κοινά οράματα και είχαμε έτσι ευχάριστες στιγμές στο παρελθόν, στα πρώτα βήματα της καλλιτεχνικής μου καριέρας, άμα μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Έχω κοντά μου το φίλο τον Γιάννη τον Λαζαρίδη. Γιάννη, καλώς όρισες στη Μαυροθάλασσα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους τηλεθεατές και σε εσένα προσωπικά. Ευχόμαστε τα καλύτερα, καλές γιορτές. Εκεί είμαστε. Το θείο τον Άρη τον Λαζαρίδη. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σου μετά από πολλά χρόνια. Ο οποίος θα λέγαμε ότι μεγάλωσε πολλές γενιές με το τραγούδι του. Πιστεύω ότι γεννήθηκα με το Ποντιακό τραγούδι. Πολύ ωραία. Και κάποιες στιγμές από το παρελθόν θα τις θυμηθούμε και σε ένα πολύ όμορφο βίντεο το οποίο έχουμε επιμεληθεί εδώ στο West, στη Μαυροθάλασσα και έχουμε ετοιμάσει θείο Άρη. Με τον αείμνηστο τον Αναστάση τον Λαζαρίδη. Ο οποίος είναι γιος του Ηλία. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια το βίντεο. Να καλωσορίσω και τον Δημήτρη τον Ιωακιμίδη. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Για μία ακόμη φορά στην Μαυροθάλασσα να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τρεις γενιές λαζαριδαίων με ενασχόληση με τη μουσική και ιδιαίτερα με την παραδοσιακή μουσική. Και η ύπαρξη του Γιάννη εδώ κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθότι στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά και τη δυνατότητα να πάρουμε μια μικρή γεύση από τι γίνεται στο σχολείο εκμάθησης παραδοσιακής μουσικής. Θα φιλοξενήσουμε το τμήμα της παραδοσιακής μουσικής σήμερα, Εμέλεια, του Γιάννη του Λαζαρίδη, με νέα παιδιά τα οποία παίζουν και τραγουδούν στη γλώσσα των προγόνων τους. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα με σένα, θείο Άρη. Μία ζωή στο Ποντιακό τραγούδι, μία ζωή μέσα στα Γλέντια. Αν γυρνούσε στη μνήμη σου αρκετά χρόνια πίσω, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι αυτό το οποίο σου λείπει από τα προηγούμενα χρόνια και τι είναι αυτό το οποίο δεν θέλεις να κρατήσεις από εκείνες τις στιγμές. Αυτό που μου λείπει σήμερα είναι ότι δεν μπορώ να είμαι αυτός που ήμουνα. Τραγουδούσα και είχα τη χαρά να με χειροκροτούν και να δίνω χαρά σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι 30 χρόνια που δούλεψα, που τραγούδισα, έχω δώσει μεγάλες χαρές. Και τώρα θέλω να δώσω. Αλλά η ηλικία είναι και η ηλικία. Ξεκίνησα από 18 χρονών με το θείο τον Αναστάση, αυτό που λέμε θείο, και αγάπησα το Ποντιακό. Πήγα για τον Πόντο στην Αμερική, πήγα στην Ρωσία, πήγα στη Γερμανία, πήγα και στη Βουλγαρία τραγούδισα ποντιακά. Δηλαδή το αγάπησα αυτό που έκανα. Στους όπου απόδημους Έλληνες, ναι. Έζησες στιγμές. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι με σημείο αναφοράς την ιδιαίτερη πατρίδα σου, το Κάρς. Από ό,τι γνωρίζω, από τα Λισοφή είναι. Οι γονείς σου καταγόντουσαν από τα Λισοφή του Κάρς. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα σχετικό τραγούδι. Ωχ, γενναίο είμαι σαν Λισοφή, το όνομα με νηλία, βάει το όνομα με νηλία. Και θα τραγωδώ και ντρεπούμε σαν ξένα τα χωρία, βάει σαν ξένα τα χωρία. Αχ, και τα νύχτα σόντες τραγωδώ και σε μόνο χωρίον, πάει και σε μόνο χωρίον. Και τα αρνήμα ακούει και εξκευγέν και με να τρώει ο κρύον, πάει και με να τρώει ο κρύον. Ω
Όχι και νεύγα ξούκα σε λεβόσε μη χαλάς το χατήρι. Αϊ μη χαλάς το χατήρι. Κι εν ηλία πως να βγαίνω γόνε με νορέζω κύρι. Μα εμέ νορέζω κύρι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον παππού τον Ηλία, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους λιράρδες του Κάρς, περιοχή Σαρίκαμης, χωριό Αλίσοφη. Ήμασταν όλοι οι περισσότεροι που βρισκόμαστε στην Πτολεμαϊδα, Τσαχουριδέοι, Λαζαριδέοι, Ιωαννιδέοι, όλοι είμαστε από το ίδιο χωριό. Και μάλιστα αυτό το τραγούδι το ερμήνευσε ο... Το ερμήνευσε ο Χρύσανθρας που το έδωσε, εμείς το δώσαμε, το, γιατί και τον καιρό μόνο ο Χρύσανθρας ήταν αυτός που είχε το όνομα. Έκανε και τις δισκογραφίες. Είχε το όνομα, ναι. Εμείς με το θείο τον Αναστάση βγήκαμε στη Σουμελά την Παναγία πρώτη φορά και πήραμε βραβείο εκείνη τα χρόνια. Μάλιστα. Αλλά εκείνη τα χρόνια ήταν άλλα. Τώρα είναι, γράφονται. Δεν υπήρχαν τότε κασέτες να γράψουμε. Το 68 έβγαλα τον πρώτο δίσκο με το θείο και με την ανεψιά μου την Σοφία. Εκείνο δεν κυκλοφόρησε γιατί η εταιρεία που τα γράψαμε το κλείσε. Η Νίνα. Μάλιστα, η Νίνα. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια. Και μετά έβγαλα κι άλλο δίσκο με το θείο, με την Τσόφη, το 68. Αυτά όλα είναι η ιστορία κατεγραμμένη, θα στα δώσω να τα έχεις. Αυτά. Να είσαι καλά, Θεοδωράκη. Χάρηκα. Φυσική εξέλιξη. Ο Γιάννης Λαζαρίδης μεγάλωσε με τα ακούσματα της ποντιακής μουσικής, από την Κούνια θα λέγαμε, και ως φυσικό να ακολούθησε τα ίδια χνάρια, τα ίδια βήματα. Γιάννη, σίγουρα είναι μια μεγάλη, μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά παράλληλα είναι και μια ευθύνη να συνεχιστεί το έργο και να αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι για μένα δεν ξέρω αν, γιατί ο χώρος μου, ξέρεις, είναι πιο πολύ στο λαϊκό τραγούδι, δεν είμαι πόντιος τραγουδιστής, βέβαια τα τραγουδάω και τα υπεραγαπώ, και αν δεν συνεχίσω εγώ στο ποντιακό θα συνεχίσει η σχολή μου, τα παιδιά που θα βγάλω τώρα, οπότε όπως και να έχει, μια συνέχεια θα υπάρξει. Το προζύμι, μαγιά, έτσι. Ισχυρά. Σίγουρα, δεν το αρνείται κανείς, του αντίον θα λέγει κανείς. Τα βιώματά μου είναι αυτά. Από μικρό παιδί με τον ήχο της λύρας ερχόταν ο Τάιμ, ο Αναστάσης που λέγει ο πατέρας μου, και ο πατέρας μου γινούσαν από τους γάμους. Το τραπέζι στυνότανε αμέσως. Έτσι. Αυτό που ακριβώς, δηλαδή, στην πραγματικότητα με τον ήχο της λύρας έχω μεγαλώσει. Βέβαια, εντάξει, μετά μπήκε και το μικρασιάτικο στοιχείο μέσα, αλλά είναι ισχυρά. Ξέρεις, επειδή υπάρχει μία παρερμηνία και αρκετοί θεωρούν ότι ο Γιάννης Λαζαρίδης, μπορεί να φαντάζονται μάλλον ότι έλκει την καταγωγή του από οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Πόντο. Εγώ, επειδή έχει τύχει να σε ακούσω κιόλας στις διάφορες συνεργασίες μας να τραγουδάς και ποντιακά, για του λόγου το αληθές για το χατήρι μου, θέλω με τον Δημήτρη να πούμε ένα τραγούδι εδώ στη Μάγο Θάλασσα. Ας πούμε κάτι εύκολο, με βάλεις δύσκολα, γιατί δεν έχεις βάλει. Η κόρη πίεσε μαρθάρα. Η κόρη πίεσε μαρθάρα. Ει πουλίμ πουλίμ, η κόρε πήγεν στο μπαρχάρ, ει πουλίμ πουλίμ, να είναι τερόμανα, έλα έλα λεγόσε, να είναι τερόμανα, έλα έλα λεγόσε. Και για τα δεν θα ήμουμε, ει πουλίμ πουλίμ. Και για τα δεν θα ήμουμε, ει πουλίμ πουλίμ. Και κυνήγω σορμανιά, έλα έλα λεγόσε.
και κυνήγω σορμάνια. Έλα, έλα, λεγόσε. Ρωμανές πάτες στο μπαρχάρ, ει πουλίμ πουλίμ. Ρωμανές πάτες στο μπαρχάρ, ει πουλίμ πουλίμ. Καλαδούλιας πίστε, έλα έλα λεγόσε. Καλαδούλιας πίστε, έλα, έλα, λεγόσε. Όντες τρώτε το θογαλά, ει πουλίμ πουλίμ. Όντες τρώτε το θογαλά, ει πουλίμ πουλίμ. Το μερτίκο μ' αφήστε, έλα, έλα, λεγόσε. Το μερτίκο μ' αφήστε, έλα, έλα, λεγόσε. Γεια σου, Μίτσο. Μια χαρά τα λέει η Φιωάρε. Καλά, μόνο καλά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, Θείο, μιας και η παρουσία σου σήμερα έχει σημειολογικό έτσι χαρακτήρα, περισσότερο θέλει να δείξει τη συνέχεια των γενεών στη διατήρηση και τη διάδοση της παραδοσιακής μας μουσικής. Γι' αυτό το λόγο παρακάλεσα τον φίλο Γιάννη να είσαι μαζί μας. Νομίζω ότι αξίζει και θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, στην οποία έτσι να ξετυλίξουμε όλες τις στοιχές από τα πρώτα σου βήματα έως και σήμερα. Ευχαριστώ. Και να πούμε σημαντικότερα, θα ήθελα όμως να μοιραστείς μαζί μας, προτού παρακολουθήσουμε ένα ωραίο βίντεο και κάνω ένα πισωγύρισμα στη μνήμη σου, νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για σένα που έζησε εκείνες τις στιγμές, μια χαρακτηριστική έτσι ιστορία που θυμάσαι όσον αφορά την ενασχόλησή σου μετά της ποντιακής μουσικής και έχει μείνει έντονα χαραγμένη στη μνήμη σου, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να ξεχάσεις ποτέ. Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορεί να ξεχάσει. Αλλά αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά και δεν το ξεχάσω ποτέ, είναι όταν πήγα και τραγούδισα στο Νόρουακ, στην Αμερική. Ήταν πρώτη του μηνός, 1η Νοεμβρίου, όταν πήγα και τραγούδισα. Ήταν μια αίθουσα κατάμεστη με κόσμο, δικό μας κόσμο, πόντι, όλοι. Και εγώ εκεί την ημέρα με τη λύρα κάθισα μέσα στην πίστα και έλεγα ένα τραγούδι ξενιτεμένο. Και με είχαν σκεπάσει με τα μονοδόλαρα. Και όταν σηκώθηκα έτσι επάνω, κοίταξα τι είναι, βρέχει εδώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο κόσμος πόσο με αγκάλιασε, πόσο με συμπαραστάθηκε, και είπα από εκείνη την εμπειρία ότι οι πόντοι, οι δικοί μας που είναι ξενιτεμένοι, είναι δύο φορές Έλληνες. Έτσι το είπα. Η νοσταλγία και η αγάπη για, την πατρίδα δυναμώνουν. Εκείνο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όσο μεγαλώνει η απόσταση από τις πατρογονικές στήσεις, από τη μητέρα Ελλάδα, θέλω ένα-δύο ακόμη δίστηκα να μας χαρίσεις από την ιδιαίτερη πατρίδα σου, το Κάρς. Σε ένα τραγούδι που θέλεις να πεις. Ό,τι θέλει ο Θείος Άρης. Ό,τι θέλει. Και το ταγκάτε είχα πέσει ψημανίτσα. Και το ταγκάτε είχα πέσει ψημανίτσα. Και ένα γούρτα νεπέμνεν, όι να ηλίτε μόντι μάναν. Και ένα γούρτα νεπέμνεν, όι να ηλίτε μόντι μάναν. Αχ,
και για να σέβομαι χαρώντας μανίτσα, και για να σέβομαι χαρώντας μανίτσα, και να το σχήθελα περμέ, όι να ηλίτε μου τη μάνα, και να το σχήθελα περμέ, όι να ηλίτε μου τη μάνα. Αχ και εσύ τραγώδεις για τη σέβδα βρε Άρη, και εσύ τραγώδεις για τη σέβδα βρε Άρη, και βάσανας πίχρας πονέα, όι να ηλίτε μόντι μανάν, και βάσανας πίχρας πονέα, όι να ηλίτε μόντι μανάν. Είναι η κατάλληλη στιγμή, πιστεύω, Θείο Άρη, Γιάννη Δημήτρη, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, περί τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 80, στην Μαυροπηγή της Κοζάνης, σε ένα παραδοσιακό αυθεντικό μουχαπέτ, και να δούμε και κάποια αποσπάσματα από την εκδήλωση της Ευξήνου Λέσχης Πτολεμαΐδας, αν δεν με απατάει μνήμη μου, αρχές δεκαετίας του 90, η Εύσοδο Πτολεμαΐδας πρωτοπόρος από τότε και με σημαντικές δράσεις. Θα το δείτε για του λόγου το αληθές στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Και ο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Από τότε ήταν μπροστά της Εύσοδος Πτολεμαΐδας με σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι κατέβαλαν τα μέγιστα, και θα λέγαμε ότι είναι και κάπως αφανείς ήρωες και κάποια στιγμή πρέπει να τους γνωρίσουμε καλύτερα και εμείς αλλά και οι φίλοι οι οποίοι αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα του ποντιακού ελληνισμού. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Θείο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου. Θα μείνεις μαζί μας για να απολαύσουμε στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος της εκπομπής τους συνεχιστές της παράδοσης, τους νέους και τις νέες από τη σχολή εκμάθησης παραδοσιακής μουσικής Εμέλεια του Γιάννη Λαζαρίδη στην Πτολεμαΐδα, για να δούμε ότι παραμένει άσβεστη φλόγα και η ποντιακή παράδοση και η μουσική μας. Πραγματικά, όπως είπε και ένας πολύ μεγάλος Πόντιος, δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει. Να πάρουμε όμως και μερικές στιγμές της απόλυτης, θα λέγαμε, μυσταγωγίας, της απόλυτης αληθινής διασκέδασης από τη Μαυροπηγή Κοζάνης περίπου 20-25 χρόνια πριν. Ah, hey.
σπασμένα, έχει τα σύνια σπασμένα. Πώς τρανοπελιάδες σάτευσα, τρανοπελιάδες σάτευσα, έχω και πεντά πένα. Thank you.
40 σε πάρα πολλά χωριά εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σε πάρα πολλά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, νέοι και νέες θα αναβιώσουν ένα από τα πιο όμορφα έτσι έθιμα με το χριστουγεννιάτικα κάλαντα, τα οποία θα λέγαμε, Γιάννη, ότι έχουν μια εξαιρετική μελωδία. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τέταρτα και το ρυθμικό τους, βυζαντινή, 100% μελωδία, έτσι, και στο πνεύμα των ημερών πάντοτε. Λοιπόν, για να έρθουμε και στα του οίκου μας. Παρακολουθήσαμε έτσι νέους και νέες από τη Σχολή Εκμάθησης Παραδοσιακής Μουσικής, μάλλον από το Τμήμα Εκμάθησης Παραδοσιακής Μουσικής της Μουσικής Σχολής Εμελής. Πες μας έτσι δύο λόγια για τη σκέψη που γεννήθηκε η Μουσική Σχολή και πώς πάει, αν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, αν συμμετέχουν, αν οι νέοι θέλουν να μάθουν, να γνωρίσουν την παραδοσιακή μας μουσική. Λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια στην Πτολεμαϊδα. Δεν ήταν δυνατόν να μην έχουμε έντονη ποντιακή, ας πούμε, τμήμα, ειδικό τμήμα, εργαστήρι. Δεν ήταν δυνατόν σε μια πόλη όπως η Πτολεμαϊδα να μην έχουμε αυτό το τμήμα. Σωστά. Εδώ και 5 χρόνια λοιπόν είναι στο παραδοσιακό, εντάσσεται στο παραδοσιακό τμήμα της Μουσικής Σχολής Εμέλεια. Να πούμε ότι Εμέλεια σημαίνει τέλεια αρμονία, σημαίνει φροντίδα. Με Εμέλεια λέγανε τη μητέρα του Αγίου Βασιλείου. Τα παιδιά, λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα παιδιά εδώ. Κάποια διδάσκονται εδώ και 1 χρόνο και κάποια μέχρι 3 χρόνια διδάσκονται λύρα. Υπάρχει το τμήμα, μέσα στο τμήμα εντάσσεται μάλλον και η διδασκαλία του ποντιακού τραγουδιού. Κάθε Σάββατο έχουμε σύνολα ποντιακής λύρας και τραγουδιού. Δηλαδή όσα παιδιά ξεκινάνε πριν μάθουν να παίζουν ακόμα λύρα, μπαίνουν στη χοροδία. Πολύ ωραία. Κάνουμε και άγνωστες λέξεις, προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε και εμείς σαν ιδιώτες να συνδράμουμε σε αυτό. Ο δάσκαλός μας είναι ο Δημήτρης Ιωακιμίδης, ο καθηγητής στη Λύρα. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον Δημήτρη και ευελπιστούμε ότι θα ευοδοθεί η συνεργασία μας, που ξεκίνησε μόλις πριν 6 μήνες με τον Δημήτρη. Έχει βγάλει τα παιδιά αυτά που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, να περάσουμε να γνωρίσουμε όμως και τους μικρούς μας ήρωες. Βεβαίως. Να μας πούνε το όνομά τους, πόσο καιρό ασχολούνται. Να ξεκινήσουμε εδώ με το φίλο μας τον Ταουλτσί. Πώς λέγεις, αγόρι μου, εσύ? Θοδωρή. Θοδωρή, από πού είσαι? Από το Καργιοχώρι. Από το Καργιοχώρι. Πόσο καιρό παίζεις Ταούλη? 5 χρόνια. Σ' αρέσουν τα ποντιακά? Ναι. Για να πάμε εδώ και στους Κεμεντζετσίδες που είναι όλα ομορφόπεδα με τις λύρες τους. Πώς λέγεις εσύ, αγόρι μου? Γιάννης Πανάκης. Από πού είσαι, λεβέντη μου? Από εδώ. Από την Κοζάνη? Όχι, από την Πτολεμαϊδα. Από την Πτολεμαϊδα, ωραία. Πόσο καιρό παίζεις ποντιακή λύρα? Τώρα βρίσκομαι στον δεύτερο μου χρόνο. Στο δεύτερο χρόνο. Μπράβο. Εμένα με λένε Φρέμ και είμαι από το χωρίο του Μανιάκη και παίζω 2 χρόνια. Μπράβο, Φρέμ. Εμένα με λένε Λάζαρο Λαζαρίδη και είμαι από το Ροδόνα. Ροδόνα. Πολύ ωραία, Λάζαρε. Τον Δημήτρη το γνωρίζουμε, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Για να έρθουμε εδώ σε ένα παιδί γνωστό φυσιογνωμικά. Με λένε Σάββο Χιονίδη και είμαι από την Πτολεμαϊδα. Από την Πτολεμαϊδα είσαι, θα σε ακούσει ο παππούς σου, θα θυμώσει. Ο παππούς από πού είναι? Πορτοράς. Α, μπράβο. Ωραία. Εμένα με λένε Αριστίδη Λαζαρίδη και εγώ είμαι από την Πτολεώνα. Μπράβο, Αριστίδη. Για να έρθουμε εδώ και στους τραγουδιστές μας που μας τα είπαν πολύ ωραία. Πες μου, εσύ, αγόρι μου. Με λένε Φώτη. Άρχισα να παίζω λίρα 20 μέρες και... Σου αρέσει το ποντιακό τραγούδι? Ναι, μου αρέσει. Πόσες ώρες την ημέρα ασχολείσαι με την ποντιακή λίρα? Πόσες ώρες κάνεις εξάσκηση? 2-3 ώρες την ημέρα. Φαντάζομαι δεν παραμελούμε τα γράμματά μας, υποχρεώσεις μας στο σχολείο για τη λίρα. Μπράβο. Για να δούμε εδώ. Εμένα με λένε Γιώργο, είμαι από το Κλήτος. Από το Χαϊταρλί? Ναι. Πάω εδώ και 3 μήνες λάφτα, ένα βυζαντινό όργανο. Και μου αρέσει πολύ η μουσική. Μπράβο, αγόρι μου. Ποιο τραγούδι, ποιο ποντιακό τραγούδι σου αρέσει πιο πολύ? 40 μίλα. 40 μίλα κόκκινα, ωραίο. Παμποντιακό σκόπο. Γεια σας, εμένα με λένε Θάνο Καραγώστα. Ασχολούμαι εδώ και μισό χρόνο με τη λύρα. Εκεί είμαι από το πράσινο Πτολεμαϊδα. Ποιο τραγούδι σου αρέσει, Θάνο, πιο πολύ? Τριαντάφυλλα. Ωραία. Πόσες ώρες την ημέρα εσύ αφιερώνεις στην ενασχόλησή σου με την ποντιακή λύρα? Μία-δύο. Μία-δύο, μπράβο. Για να έρθουμε εδώ και
στο όμορφο το κοριτσάκι. Εμένα με λένε Νικολέτα και είμαι από την Άρδοσα, στο Λεμαϊδε. Ξέρεις πώς λένε την Άρδοσα στα Ποντιακά? Όχι. Δεν ξέρεις πώς λένε? Όχι. Να το μαλώσουμε το μπαμπά και τη μαμά. Σου λουπόβο. Εγώ είμαι εδώ και περίπου 2 μήνες. Ασχολείσαι 2 μήνες. Μπράβο. Εδώ, ο φίλος μας. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης, είμαι από το Ροδόνα και ασχολούμαι σχεδόν 1 μήνα σχεδόν με το Λίρα. Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη. Και το τελευταίο εδώ κοριτσάκι στην παρέα μας. Εμένα με λένε Μέρη και ασχολούμαι 1,5 μήνα περίπου, 2, με τη Λίρα. Σ' αρέσει η ποντιακή μουσική, Μέρη? Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα έχει αξία όταν περάσουν 10-15 χρόνια. Και κάποιοι από εσάς σίγουρα, εύχομαι όλοι, θα εξελιχθείτε και θα συνεχίσετε να είστε αυτοί οι οποίοι αύριο μεθαύριο στα δικά σας παιδιά με το καλό θα μεταλαμπαδεύσετε τις αξίες και τα ιδανικά της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης, τότε αυτό που κάνουμε σήμερα θα έχει ιδιαίτερη αξία. Γιατί θα θυμάστε τα πρώτα σας βήματα σε πολύ μικρή ηλικία, σε αυτή την αθώα θα λέγαμε ηλικία, που θα έλεγα ότι πλημμυρίσατε ζωντάνια και χαρά στο στούντιο 3 εδώ του West Channel, ακούγοντας και τα ποντιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για την τιμή που κάνετε όχι μόνο σε μένα αλλά στην παραγωγή, στην τηλεόρασή μας, στο West Channel και στη Μαυροθάλασσα που ήρθατε σήμερα από την Πτολεμαϊδα για την εκπομπή μας. Αν είμαστε έτοιμοι, Γιάννη, να ακούσουμε και ένα ακόμη τραγούδι από τα παιδιά. Ποιο τραγούδι θα πούμε τώρα? Το 40 μίλα. Το 40 μίλα. Ωραία, το αγαπημένο του φίλου μας. Thank you.
συνέλεια. Θα δώσω όμως, Γιάννη, κάποιες έτσι περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για κάποιον που ενδεχομένως μας παρακολουθεί μέσα από τη τηλεόρασή σου και θέλει να στείλει και το δικό του παιδί να μοιηθεί στα μυστικά και στην ομορφιά της ελληνικής μας μουσικής παράδοσης και της Ποντιακής. Η σχολή βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, ακριβώς απέναντι από το δίφορο, η οδός είναι 23 Μαρτίου 47, πάροχος, η ταβέρνα του Γατλιό. Το τηλέφωνο μας είναι 53347 για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν με το σταθερό. Η γραμματεία είναι ανοιχτή από τις 5 μέχρι τις 8 καθημερινά και το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Γίνονται και τα σύνολα και της Λύρας αλλά και των άλλων γράμμων τέλος πάντων κλασικών και παραδοσιακών. Τα μαθήματα είναι σε... Είναι ιδιαίτερα τα μαθήματα. Λοιπόν, ένα παιδάκι που ξεκινάει η Ποντιακή Λύρα κάνει ευρωπαϊκή μουσική, διαβάζει πεντάγραμμο, κάνει 40 λεπτά μάθημα με τον καθηγητή μας αυτό, τον κύριο Ιωακιμίδη, και μία ώρα κάνει σύνολα κάθε Σάββατο. Αυτά που βλέπετε είναι το αποτέλεσμα από τα σύνολα, στα οποία κάνει ποντιακό τραγούδι. Δηλαδή ένα παιδάκι δεν παίζει μόνο λύρα, μαθαίνει και να τραγουδάει παράλληλα. Είναι και τραγούδι και λύρα ταυτόχρονα. Και επειδή ζούμε σε χαλεπούς καιρούς και το παραμικρό ευρώ μετράει για την ελληνική οικογένεια, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, να γνωρίζει ο κόσμος πόσο είναι το αντίτιμο της συμμετοχής για αυτή τη διαδικασία. Κατ' εμέ η μουσική είναι μεγάλος πλούτος και αξίζει οποιαδήποτε επένδυση και πολύ περισσότερο για νέα παιδιά, γιατί διευρύνεται ορίζοντας πέρα από τις μουσικές γνώσεις. Αλλά νομίζω ότι στις μέρες μας έχει σημασία να το πούμε και αυτό. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι με ιδιαίτερη ευαισθησία στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα κοινωνικά. Εξάλλου δεν θα μπορούσες να είσαι και αλλιώς, γιατί αυτός είναι ο Γιάννης ο Λαζαρίδης και σε χαρακτηρίζει. Θα λέγαμε ότι το αντίτιμο είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Μικρό, είναι πολύ μικρό, να μην πω νούμερο, αλλά είναι μικρό όσο έκανε ένας καφές παλιά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα ακόμη τραγούδι, ναι, από τους Λυράριδες εδώ, τον Ταουλτσί μας και την όμορφη χοροδία μας. Να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά με τη ροή και επανερχόμαστε για να κλείσουμε και το τρίτο μέρος ζωντανά από το στούντιο 3 του West Channel. Λοιπόν, ποιο θα πούμε? Ένα γνωστό τραγουδάκι, το Τσάμπαση. Πολύ ωραία. Γνωστό και είναι εξαιρετικό. Take my hand, don't try to see.
σας πια, αμοντανέρας κρύα, αμοντανέρας κρύα, αμοντανέρας. Μαύρο θάλασσας πια, μαύρο θάλασσας πια, αμοντανέρας κρύα, αμοντανέρας. Βαριλόγον ήλε τεατρό τε μονταρνι να ρίμεν. Φακλέ και φακλέ νησιέμεν η καρδιά μου γεραλίμεν. Φακλέ και φακλέ νησιέμεν η καρδιά μου γεραλίμεν. Και μήτρος την καρδίας Αρνοπό Μάρλαν ευχέσαι και μήτρος την καρδίας. Ευσύνε Πικάσον Θεόν πάντα να αισθημίας. Ευσύνε Πικάσον Θεόν πάντα να αισθημίας. Μάλιστα, αυτός είναι ο Γιώργος ο Σιδρόπουλος. Ο Γιώργος ο Σιδρόπουλος είναι ο εγγονός ναι. του ναι. Άρη του Λαζαρίδη. Έχουμε τώρα τρεις γενιές θείου Άρη. Και πάμε καλά. Πατήρ, Υιός και εγγονός. Γιώργο, από ό,τι έμαθα από τον Γιάννη, έχεις λίγο καιρό που ασχολείσαι με την εκμάθηση. Σχετικά, ναι. 2-3 χρόνια. Αλλά θα έλεγα ότι τα πρώτα δείγματα εγγραφής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά. Ναι. Λίγο να πάρεις από τον παππού, λίγο να πάρεις από τον θείο. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Εγώ τραγούδι το διδάσκω. Πολύ ωραία. Άρα είσαι πολύ τυχερός. Είσαι αυτοδίδακτος στην Ποντιακή Λύρα, πηγαίνεις σε κάποια σχολή. Στην αρχή άρχισα εδώ με τη σχολή, με το θείο του Γιάννη. Στη συνέχεια μόνος μου. Ωραία. Τι ακούσματα έχεις πέρα από τον παππού που προφανώς σε βοηθάει, ναι. σε συμβουλεύει, σου λέει έτσι πολλά από τα μυστικά της ποντιακής σου παράδοσης. Τι άλλο ακούς, πώς ασχολείσαι, πώς προετοιμάζεσαι όσον αφορά ναι. την... Πιο πολύ όταν είναι να βγάλω ένα κομμάτι, ας πούμε θα ακούσω παραδοσιακά ακούσματα έχω. Μετά από εκεί και μετά τα ακούω τους περισσότερους, όσοι μ' αρέσουν τους ακούω όλους και ό,τι μπορώ από τον καθένα παίρνω. Ποια είναι τα ενδάλματά σου στην ποντιακή μουσική? Ακούς έτσι, έχεις ακούσματα από παλιούς? Έχω, ναι. Της πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς? Ναι. Αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις κάποιο λιράρι, πού θα πιο πολύ το γόγο. Τον πατριάρχη της ποντιακής λύρας. Λοιπόν. Γιατί δεν γνώρισε τον παππού τον Ηλία? Ναι, είναι αρκετά μικρός ο Γιώργος. Θείο, να έρθουμε σε σένα. Πώς νιώθεις, σε είδα έτσι ιδιαίτερα συγκινημένο όταν τραγουδούσε ο Γιώργος και έπαιζε λίρα ο εγγονός σου. Πώς νιώθεις, τι περνάει από το μυαλό σου όταν ακούς τον εγγονό σου να πεις και με τζιγκί να τραγουδεί? Λέω ότι ο Πόντος ζει. Εγώ δεν θα πεθάνω ποτέ. Ποντιακή ιδέα δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί υπάρχουν τα παιδιά που ακολουθούν. Υπάρχουν οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό. Αυτό που αξίζει να αγαπάς. Γιατί αν ανασφάλτς το σπίτι, αρούς και κρεμίζει ψηλέσαι, λένε, άτσι. Και αλλά ήθελα τον Γιώργο να τον πω ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζει τα τραγούδια. Πρέπει να ακολουθεί, να ξεκινάει με την παράδοση και να εξελίσσεται όπως πάει η κοινωνία.
Δεν είναι μερικά παραδοσιακά να πούμε ότι αυτό, ξέρεις, αυτό δεν το λέω γιατί το είπαν ο Τάδης και τι αυτά. Όχι. Ό,τι είναι καλό να το μαθαίνει και να το μεταδίδει. Αυτό που θέλω από την εκπομπή σου, Παναγιώτη, είναι να ευχαριστήσω όλους όσους που μας πήραν τηλέφωνα και ναι, χαίρονται πολύ από που με βλέπουν μετά αρκετή, από τόσα χρόνια. Φίλοι, να τους ευχαριστήσουμε θερμά και για την επικοινωνία τους στα τηλέφωνα του σταθμού, αλλά πολύ περισσότερο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που να πούμε ότι μπορούν και μας βλέπουν ζωντανά σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Και αυτό είναι ένα από τα καλά της εξέλιξης. Ναι. Πηγαίνουμε έτσι τους ήχους και τις μουσικές της. Θα πάμε να κάνουμε ένα γλίτι στα πέρατα της οικουμένης μέσω του διαδικτύου. Τον Αυγερινό, πες. Τον Αυγερινό, χαιρετίσματα πολλά. Ποντοκόμι, Μαυροδέντρη. Μπράβο. Αυτούς όλους τους αγαπάμε. Να μ' αρχίσει τώρα, δεν τελειώσει ποτέ. Λοιπόν, εγώ νομίζω όμως ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ο εγγονός να παίξει λύρα σε ένα τραπέζι παραδοσιακό σκοπό και να τραγουδήσει ο παππούς. Παρακαλώ γειτονάδες για τα αρνήμ δεν μιλείτε. Παρακαλώ γειτονάδες για τα αρνήμ δεν μιλείτε. Τα δέκρετε ξανιά τα τεκλωθνέναν χαμελέτεν. Κλωθνέναν χαμελέτεν. Τα δέκρετε ξανιά τα τεκλωθνέναν. Χαμελέτεν, κρόθνεναν χαμελέτ. Εσύ τι νοθήσε, να λελεβώσε. Εσύ τε μορθήσε, να κερδενώσε. Εκεί την παλαιά γερούζα μανέ και βαχυτέ. Εκεί την παλαιά γερούζα μανέ και βαχυτέ. Τα σεβδαλουκτέ πίνα με να πέσω σε ένα σπίτι. Απέσα σε ένα σπίτι. Τα κόπουντα χρόνια εγώ θεθαρώ. Να ζήρω τα πόνε, άλλο και μπορώ. Όχι γέρασα μικρόν αρνήμ σαν δέντρα νεβέκουτσα. Γέρασα μικρόν αρνήμ σαν δέντρα νεβέκουτσα. Τα δέντρα πανεδρίξαν, τα φύλλα του νερούξαν. Τα φύλλα του νερούξαν. Τα δέντρα πανεδρίξαν, τα φύλλα του νερούξαν, τα φύλλα του νερούξαν. Εσύ τι νοθήσε, να λελεβώσε. Εσύ τε μονχήσε, να κερδενώσε. Και μια ναδά, μια να κύπουλο πομψαρτεμένον. Μια ναδά, μια να κύπουλο πομψαρτεμένον. Με το ζορσί ρινεύουμεν παστάν που γαλεμένον. Παστάν που γαλεμένον.
Όι με τον ορσιρινευμέν παστάν που γαλέ μενών, παστάν που γαλέ μενών. Θα κόπου τα χρόνια και εγώ έθαρω να σύρω τα πόνια μάλλο και μπορώ. Να σύρω τα πόνια μάλλο και μπορώ. Χρυσό κεντήτος και παρχαρόλους μεντά, και παρχαρόλους μεντά. Και στη χραντήν χαραήν ήλιος ζωγράφης μεντά, ήλιος ζωγράφης μεντά. Και στη χραντήν χαραήν ήλιος ζωγράφης μεντά, ήλιος ζωγράφης μεντά. Κορυφαί με τον ζωγράφο, πεζογράφησε τα γκαλιά. Πεζογράφησε τα γκαλιά. Αδίγα τον τεργατήκα και βάλουμε στην εγκαλιά. Και βάλουμε στην εγκαλιά. Αδίγα τον τεργατήκα και βάλουμε στην εγκαλιά. Και βάλουμε στην εγκαλιά. Τα τσαϊπκά τα καλιάς, τα τσαϊπκά τα καλιάς. Βλόπω με ρόθη μέσα. Τα τσαϊπκά τα καλιάς, τα τσαϊπκά τα καλιάς. Μιαν κι άλλο να σκεούμεν σε μόρφον την εγκαλιάς, σε μόρφον την εγκαλιάς. Μιαν κι άλλο να σκεούμε σε μόρφον την εγκαλιάς. Όι, 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 σε μόρφον την εγκαλιάς. Μπράβο Γιώργο, συγχαρητήρια και για την επιλογή των σκοπών. Αυθεντική παραδοσιακή σκοπή του Πόντου με τρεις γενιές ποδιακής μουσικής παράδοσης. Ο Άρης ο Λαζαρίδης με τον εγγονό του, τον Γιωργάκη του Σιδηρόπουλο που έπαιξε λύρα και τραγούδησε, και τον φίλο μου τον Γιάννη τον Λαζαρίδη, τον ιό. Γιάννη, σε βλέπω είσαι λίγο φορτισμένος. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλείο της μουσικής. Ιδίως σε έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε, θα λέγαμε, τη ζωή του στην Μούσα. Από οποιασδήποτε προεκτάσεις και αν έχει αυτή, με πολλά μετερίζια, ο Γιάννης Λαζαρίδης είναι ένας άνθρωπος που αγαπά την ελληνική δημοτική παράδοση, παρά το γεγονός ότι έλκει την καταγωγή του από τον Πόντο. Γνωρίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στη Θράκη, στην Μικρά Ασία και στις... Μάνα του Μικρασιάτης. Ναι, και στις... στην Καθημάς Ανατολή, θα λέγαμε, που τα περιλαμβάνει όλα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, έχεις μια εμπειρία, είσαι πάρα πολλά χρόνια επαγγελματικά. Καταρχήν, μια εκτίμηση για το πού βλέπεις ότι πάει το πράγμα, αν θεωρείς ότι εξακολουθεί να συγκινεί η παραδοσιακή μας μουσική, είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και ένα δεύτερο που έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση, η οποία, αν μη τι άλλο, δεν θα ήταν, μάλλον θα ήταν παράδοξο να μην επηρέαζε και την διασκέδαση στα παραδοσιακά. Ήθελα να κάνεις έτσι μια εκτίμηση για το... Αν θεωρείς ότι το μέλλον
προδιαγράφεται ευίωνο ή όχι. Ναι. Να απαντήσω πρώτα στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σου. Θεωρώ ότι η πατρίδα, η πατρίδα δεν έχει ένα γεωγραφικό όρο. Η πατρίδα είναι τα τραγούδια αυτά που παίζουμε τώρα, το θέατρό μας, η κουζίνα μας, ένα ευρύτερο πολιτιστικό, ας πούμε, πλαίσιο. Ευχαριστώ. Και όσον αφορά για την κρίση, θεωρώ ότι εντάξει, αυτό είναι κάτι συγκυριακό. Πάντα ίσως μας εισπυρώσει και πιο πολύ εμάς, όχι μόνο τους Ποντίους, αλλά όλους τους συνέλληνες, που ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ίσως ανακαλύψουμε το ότι είναι όμορφο να είναι κάποιος δίπλα στον άλλον, είτε είναι Πόντιος, είτε είναι κάποιος άλλος συνέλληνας. Και θεωρώ ότι σίγουρα, όπως έλεγε και ο φίλος μου Στάδης, ο Νικολαίδης, ότι καμία και θα χάμεις. Αυτό είναι... Το πιστεύω βαθιά μέσα μου. Πάντως σε περιόδους έτσι. Είμαστε γερό κλίμα. Σε περιόδους κρίσης, πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βγάζανε τα εσώψυχά τους και τα βγάζανε πάνω στη μουσική και είχαμε σημαντικότατες έτσι δημιουργίες, αριστουργήματα θα λέγαμε. Ας ελπίσουμε ότι η εποχή μας θα ευνοήσει και θα βγάλει αρκετούς τέτοιους έτσι συνθέτες και ανθρώπους που γεννούν και κάνουν τον πόνο και τη δύσκολη συγκυρία σε μουσική. Και κρατώ κάτι πολύ σημαντικό, Θείο Άρη, που είπε ο Γιάννης, που μου επιτρέπεις να σε αποκαλώ έτσι, ναι, γιατί έτσι σε νιώθω, έτσι, έτσι μου παππούς. Βγαίνει. Έτσι μου βγαίνει. Θυμάμαι πιτσιρικάκια τότε στην Πτολεμαίδα, στην Αυλαία, όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Ήσουν εκεί, μας καμάρωνες νυχτημερών, μας συμβούλευες. Μ' άρεσες να τραγουδούσες. Ήσουν δίπλα μας και αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω, γιατί... Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος η ποντιακή μουσική, η ποντιακή παράδοση είναι τρόπος ζωής. Για να επανέλθω στη σκέψη μου, κράτησε κάτι από τον Γιάννη που είπε ότι ίσως η κρίση μας φέρει και πιο κοντά. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε σε όλο το μεγαλείο το άνοιγμα των σπιτιών στην εποχή σου. Δηλαδή φαντάζομαι τότε τέτοια περίοδο στις ονομαστικές εορτές ή Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Ανοιχτά ήταν τα σπίτια. Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι δεν κοιμόσασταν κιόλας από τα γλέντια. Μπράβο. Παναγιώτη, εκείνα χρόνια τα νοσταλγώ. Γιατί ήταν αγνά χρόνια. Φτωχικά μεν, αλλά αγνά. Οι πόρτες μας δεν είχαν κλειδαριές. Το φαγητό μας στο τραπέζι ήταν όπως εδώ, καλή ώρα αυτό εδώ. Τρώγαμε όλοι μαζί ένα τραπέζι. Όταν γιόρταζε ο Παναγιώτης, πηγαίναν όλοι στον Παναγιώτη. Εμείς επειδή είχαμε και τη λύρα, με το θείο τον Αναστάση, σε όλες τις γιορτές έπρεπε να γυρίσουμε όλα τα ονόματα του χωριού να διασκεδάσουν. Αυτό ήταν, αλλά αυτό που με κάνει εμένα να είμαι αισιόδοξος είναι ότι εκείνη τα χρόνια δεν υπήρχε ένας Πατρικίδης ήταν που έμαθαινε ακορντεόν. Εκείνη τα χρόνια, και σήμερα είναι δάσκαλοι, είναι μουσική, είναι ακούσματα πολλά. Μπορούν τα παιδιά και πρέπει να αγαπάνε τη ρίζα τους και να μάθουν και άλλο. Εγώ νομίζω ότι θα πάνε μπροστά. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Προφανώς έχουν τις δυνατότητες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Δεν υπήρχαν, όχι, δεν υπήρχαν. Υπάρχουν οι καταγραφές, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν οι δάσκαλοι. Για να καταλάβεις κάτι, για να ακούσω ραδιόφωνο, πήγαινα βελόνιαζα όλη τη μέρα καπνά τον θείο μου. Για να ανοίξει το ραδιόφωνο, γιατί δεν. Άνοιξε το θείο το ραδιόφωνο λίγο. Άμα βελονιάσει καπνά μέχρι το απόγευμα, θα στο. Τι ακούγατε τότε, το Χρύσανδο, στις εκπομπές? Όχι, ραδιόφωνο. Πρώτη φορά είδαμε ραδιόφωνο. Μάλιστα. Και τα χρόνια δεν είχαμε ραδιόφωνο. Μάλιστα. Άλλωστε, Παναγιώτη, η Ρωμανία, και αν πέρασε να θεί και φέρει κι άλλο, έχουμε μπροστά μας εδώ. Ναι. Αυτή είναι η Ρωμανία. Όλα τα παιδιά που είναι με μια λίρα στο νόμο και υπάρχει αυτό το πάθος. Ναι, και θα υπάρχει είναι Γιάννη απορίας άξιον και θα έλεγα ότι είναι και κόντρα στο ρεύμα και κόντρα σε οποιαδήποτε πρόβλεψη. Να βλέπεις ότι σήμερα κοντεύει, βαδίζουμε προς το 2003, βλέπεις ότι πάρα πολλοί νέοι τέταρτης, ακόμη και πέμπτης προσφυγικής γενιάς, ίσως ξεκίνησαν και κάποιοι δειλά-δειλά που ανήκουν στην πέμπτη προσφυγική γενιά, να συγκινούνται και να ασχολούνται με την παράδοση μας. Και νομίζω καταλληλότερος για να μας πει την άποψή του γι' αυτό είναι ο μικρός εδώ, ο εγγονός, ο Γιώργος ο Σιδρόπουλος. Γιώργο, πέρα από τα ακούσματα που είχες από τον παππού, ότι κατάγεσαι από μια οικογένεια η οποία η μουσική είναι θέμα ημερήσιας διάταξης,
Τι ήταν αυτό το κλικ που σου έκανε και είπες εγώ θέλω να πάρω τη λίρα, να μάθω λίρα και πλέον θα λέγαμε ότι είναι αχώριστη συντροφιά σου. Να σας πω ένα παράδειγμα πριν αρχίσω τη λίρα. Την προηγούμενη μέρα ας πούμε τα συχαινόμουν, δεν ήθελα καν να ακούσω κάτι τέτοιο. Και την άλλη μέρα ξυπνάω και λέω θα μάθω λίρα. Κάτι έπαθα, δεν ξέρω, ένα κλικ είναι τώρα πώς, τι, ναι. Τότε με έπιασε. Να ρωτήσω, στην ηλικία τη δική σου, λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη στην Πτολεμαϊδα, υπάρχουν πολλά παιδιά που ασχολούνται. Είναι πολλά παιδιά, ναι. Ή το θεωρούν έτσι κάπως ότι δεν είναι in, κάπως δε μοντέ, το να ασχολείσαι με τα που... Είναι μερικοί, αλλά σιγά σιγά και αυτοί έρχονται προς αυτό το κομμάτι, ναι. Ωραία, αυτό είναι ιδιαίτερα παρήγορο και ελπιδοφόρο. Εγώ θέλω έτσι να κλείσουμε και την εκπομπή. Θέλω, Γιώργο, να παίξεις ένα τραγούδι και να τραγουδήσετε και οι τρεις. Εσείς θα το βρείτε, εσείς θα το επιλέξετε. Να πει από ένα δύστιχο ένας, ξεκινώντας από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι αρχηγός. Ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσω, Γιάννη, για την παρουσία σας. Ιωάρη, ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τη Μαύρο Θάλασσα. Και συγχαρητήρια. Ήδη ενημερώνουν από τη ροή ότι επικοινώνησαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Αθήνα και από την Γερμανία κάποιοι φίλοι. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Τους αφιερώνουμε το τραγούδι που θα ακολουθήσει να είναι καλά. Μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε ως πιστοί υπηρέτες των ελληνικών παραδόσεων, ως πιστοί υπηρέτες ποντιακής παράδοσης. Την αγάπη μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και να κλείσουμε με τραγούδι. Στον κόσμο να αγαπώ είναι αδέο και σένα. Άδα στον κόσμο να αγαπώ είναι αδέο και σένα. Αν θες δε βάσουν ανοίχτην και ρώτα για τεμένα. Αν θες δε βάσουν ανοίχτην και ρώτα για τεμένα. Εγώ για τεσέγγε μόνο σύρω της έβδας των πόνων. Το κεφάλι στο μαξιλάρ, όνος είμαι στον δρόμο. Το κεφάλι στο μαξιλάρ, όνος είμαι στον δρόμο. Κορκρεμάσον ένα σταυρό και ένα θεό μπροσκυνά. Κορκρεμάσον ένα σταυρό και ένα θεό μπροσκυνά. Σαράντα ψία σημικές τερενιάδα πάιναν. Σαράντα ψία σημικές τερενιάδα πάιναν. Τυραννιούμαι και κλαίω σε κανά τι δεν κυλαίω. Σ' έναν εμόρφο κορτσόπο τα παράπονα θα λέγω. Σ' έναν εμόρφο κορτσόπο τα παράπονα θα λέγω. Και μην κλαις άρνη, μην κλαις πουλί, χαλαβώντα δωμάτιας. Σάρνη λίγες πουλί, χαλαβούνταν το ματιάς. Γράψω γράμμο πως στείλωνε με λαμπίσον τα δέκρας. Γράψω γράμμο πως στείλωνε με λαμπίσον τα δέκρας. Εσέρω μιλτών και κοσκίντων, βάλενε να βουράν κι άλλο. Έμορφα πίσον τα λευρά, μέτρεσε την πέλια με βρά. Έμορφα πίσω τα λευρά με τεσέ την πέλια με βρά. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη του παππού του Αναστάση του Λαζαρίδη και δράτωμε έτσι της ευκαιρίας από μία επικοινωνία που είχε μαζί μας ένας ιδιαίτερα αγαπητός φίλος, ένας εξαίρετος επιστήμονας ο οποίος είναι, θα λέγαμε, λάτρης
γενικότερα των παραδόσεων, αλλά ιδιαίτερα τη ιδιαίτερη πατρίδα του Πόντου, ο κύριος Ιορδάνης, ο Ανδρεάδης, ο πρώην ομάρχης, ο οποίος κοινώνησε και στέλνει τους θερμούς του χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Που έκανε ένα σχόλιο για τον παππού, τον Αναστάση, τον Λαζαρίδη. Είναι συγκινήσι μας. Ήθελα να κλείσουμε με αυτό δύο κουβέντες. Τι ήταν για σένα, Θείο Άρη, για αυτά που σου έδωσε ο παππούς Αναστάσης Λαζαρίδης. Αυτά που μου έδωσε ο Παναγιώτη, δηλαδή δεν μπορώ να τα περιγράψω. Όχι μόνο εμένα. Ο παππούς Αναστάσης πάντρεψε όλη την Πτολεμαϊδα, όλα τα χωριά. Εκείνη τα χρόνια, για να μάθεις να παίζεις λύρα, που λέω το Γιώργο τώρα, μάθετε έτσι να παίζετε, υπήρχε κάποιος σκοπός. Ο Θείος Αναστάσης έπαιζε έτσι λύρα. Γιατί στην παράδοση οι παλιοί κάνανε, χορεύανε γύρω, δεν είχαν μεγάφωνα και αυτά, και έπρεπε να πάει γύρω-γύρω στο αυτό για να ακούγεται. Δεν μπορούσε να δέσει τη λύρα να πάει. Κουρεμένος ο Ζήλη και Μιντζέγκε για να ακουσεύκεται. Και ο Θείος Αναστάσης έχει αφήσει ιστορία. Έχει αφήσει ιστορία. Δηλαδή και ένα μικρό παιδάκι να πήγαινε τη νύχτα να τον ξυπνούσε να κάνει γλέντι, θα πήγαινε. Ο Γιώργος είναι το ίδιο. Μοιάζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλές γιορτές σε εσάς, προσωπικά στις οικογένειές σας και σε όλο τον κόσμο. Τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Είμαστε ζωντανά στη Μαυροθάλασσα, στο στούντιο 3 του Web Channel. Δυστυχώς, φίλοι τηλεθεατές, πρέπει να κλείσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί ακολουθεί το ζωντανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που μας φιλοξενήσατε μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Να σας υπενθυμίσουμε, ενδεχομένως για κάποιους που ανοίξατε αργά την τηλεόραση, ότι μπορείτε να δείτε τη Μαυροθάλασσα και αύριο το μεσημέρι στις 3:20 σε επανάληψη. Εμείς θα ανανεώνουμε το επόμενο τηλεοπτικό μας ραντεβού στην εορταστική πλέον Μαυροθάλασσα την επόμενη Παρασκευή σε 9:15 το βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας.